πρέπει να δούμε την προσπάθεια της Τουρκίας ως ένα διάλειμμα, πιστεύω, στην επιθετικότητα και διεκδικητικότητα εναντίον της χώρας μας και όχι ως πραγματικό γύρισμα σελίδας. Επιβεβαιώθηκε το κυρίαρχο σενάριο, δηλαδή ότι η Τουρκία έχει πολλούς λόγους σε αυτή τη φάση να συνεχίσει τη διαδικασία της αποκλιμάκωσης, ενδεχομένως και σταδιακής εξομάλυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αναλυτές, συγγραφείς και καθηγητές διεθνών σχέσεων μιλούν στο Open, στον απόϊχο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα. Όπως υποστηρίζουν, η συνάντηση αυτή αλλά και η υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών ήταν η απόδειξη πως η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας προσανατολίζεται σε μια προσέγγιση στη Δύση μέσω Ελλάδας. Τι κάνει αυτή τη στιγμή? Βγαίνει στην Ελλάδα γιατί είναι η μόνη του διέξοδος. Είναι η εκτονοτική βαλβίδα της Τουρκίας. Αυτό βεβαίως το εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ σωστά και εμείς και η κυβέρνηση και όλα γίνονται κατά τρόπο που ενισχύουν τα εθνικά μας θέματα. Στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η σύνεση που εμφάνισε ο Τούρκος Πρόεδρος αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις. Κέρδισε κάτι. Και δεν είναι μόνο η βίζα. Είναι και το γεγονός ότι οδήγησε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα διμερές πλαίσιο, όπως πάντα επεδίωκε. Η διακήρυξη αυτή θα μείνει στην ιστορία ως το φέρετρο της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Με αυτήν τη διακήρυξη, καληνύχτα 12 μίλια. Ναι, στο δρόμο της ύφεσης, αλλά με μικρό καλάθι. Η στροφή του Ερντογάν από το Μητσοτάκης Γιόκ στο αγαπητέ Κυριάκο αφήνει θετικές εντυπώσεις, αλλά σύμφωνα με τους αναλυτές, η επίθεση φιλίας δεν είναι επιλογή της Τουρκίας, αλλά προσπάθεια ελέγχου των ζημιών που προκάλεσαν οι κινήσεις απομόνωσής της στο διεθνές γεωστρατηγικό τραπέζι.